Χαίρετε κυρίες και κύριοι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο θα μιλήσουμε για τα θυκογράμματα, διαγράμματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για να συγκρίνουμε το εύρος και την κατανομή που έχει μια μεταβλητή σε δύο ή σε περισσότερες κατηγορίες. Στο παράδειγμα το οποίο βλέπουμε στην οθόνη, αναφερόμαστε στον πληθωρισμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 28 κράτη κατά τα έτη 2012 και 2013. Τέτοιες μεταβλητές, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο άστοχο να παρουσιαστούν ως απλά μια μέση τιμή. Για παράδειγμα, απλά να πάρουμε τη μέση τιμή, τη διάμεση τιμή ή κάποια άλλη παράμετρο και να παρουσιάσουμε το σύνολο των 28 τιμών που έχουμε ως μία. Για να αποφύγουμε λίγο αυτή τη σύγχυση και για να δώσουμε έτσι καλύτερη έμφαση στο πώς κατανέμεται και πόσο διευρυμένες είναι αυτές οι τιμές, χρησιμοποιούμε τα διαγράμματα ή τα box plot, κάτι που στην διεθνή βιβλιογραφία κατά κάποιο τρόπο επέβαλε ο Τζον Τάκη πριν από 4-5 δεκαετίες περίπου, αν θυμάμαι και εγώ καλά. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο τι συμβαίνει. Έχουμε πάρει τιμές, κυρίες και κύριοι, για παράδειγμα για το 2012, 28 τιμές, μιας και αναφερόμαστε σε 28 χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό εδώ το κομμάτι του διαγράμματος, εδώ αριστερά, μας λέει ότι αυτή εδώ η έντονη γραμμή στη μέση είναι η διάμεση τιμή από αυτές τις 28 τιμές που έχουμε. Είναι κοντά στο 3, ας πούμε, περίπου στο 2,8, 2,9, κάτι τέτοιο. Θα το δούμε σε λίγο πόσο ακριβώς είναι. Από εκεί και μετά, το ορθογώνιο που σχηματίζεται και περικλεί αυτή την έντονη κεντρική γραμμή αναφέρεται στα τιμόρια τα οποία καλύπτει το εύρος αυτής της μεταβλητής. Εδώ, για παράδειγμα, μιλάμε για το πρώτο τεταρτημόριο ή για το τρίτο τεταρτημόριο. Αυτό το εύρος εδώ είναι επίσης σημαντικό, γιατί μια μισή φορά το πάχος αυτού το εύρος αυτής της απόστασης από εδώ μέχρι εδώ, αν την προσθέσουμε είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, θα πάμε σε αυτές εδώ τις οριζόντιες γραμμές οι οποίες συνδέονται με αυτή τη διακεκομένη γραμμή. Με λίγα λόγια, είναι ένα εύρος το οποίο μας δείχνει κατά πόσο οι τιμές αυτής της μεταβλητής πέφτουν μέσα σε αυτό το εύρος. Μια μισή φορά δηλαδή την ενδοτεταρτημοριακή απόσταση. Από εκεί και μετά είναι πιθανόν να έχουμε τα λεγόμενα outliers ή τις απομακρυσμένες ή έκτροπες τιμές, τις οποίες τις δηλώνουμε με αυτά εδώ τα μικρά, με αυτούς εδώ τους μικρούς κύκλους. Αυτές εδώ οι τιμές αναφέρονται σαν outliers ή σαν έκτροπες τιμές κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια ότι απέχουν πάρα πολύ από τη διάμεσο. Ενώ δηλαδή βλέπουμε ότι το μεγάλο πλήθος των τιμών εδώ είναι πολύ κοντά στη διάμεσο, στην διάμεση τιμή που έχει για παράδειγμα ο πληθωρισμός, κάποιες άλλες είναι λίγο παραπέρα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Υπάρχουν όμως και το 2012 δύο τιμές οι οποίες είναι αρκετά έτσι, μακριά από τη διάμεση τιμή. Ενώ στο 2013 δεν έχουμε τέτοιες παρατηρήσεις. Από αυτή την άποψη, το θυκόγραμμα, κυρίες και κύριοι, το box plot μας δίνει αρκετή πληροφορία για το τι συμβαίνει στην κατανομή αυτής της μεταβλητής. Από την άλλη μεριά, είναι εμφανές από το διάγραμμα ότι ο πληθωρισμός στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έπεσε από το 2012 στο 2013. Έχει μειωθεί αρκετά τόσο η διάμεση τιμή. Βλέπετε εδώ που είναι κοντά στο 3, έχει πάει εδώ που είναι ίσως λίγο ίσως λίγο πάνω από τη μονάδα. Και έχουν μειωθεί όλα τα όρια, το πάνω όριο, το κάτω όριο και ούτω καθεξής. Είναι εμφανές δηλαδή η διακύμανση ότι πάει προς τα κάτω, ανεξάρτητα αν σε κάποιες χώρες έχουμε, για παράδειγμα σε κάποιες επιμέρους χώρες έχουμε αύξηση πιθανά του πληθωρισμού. Τα δεδομένα τα οποία αναπαριστώνται σε αυτό το γράφημα, κυρίες και κύριοι, έχουν ληφθεί από τον πίνακα TEC 00118 της Eurostat, μπορείτε να τον δείτε εδώ. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά έχουμε λάβει τις δύο αντίστοιχες στήλες. Όχι βέβαια για τις μέσες τιμές της Euro Area, της περιοχής Ευρωζώνης κτλ. Ή για παράδειγμα έχουμε αποκλείσει χώρες όπως είναι η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία, χώρες ειδικού ενδιαφέροντος για παράδειγμα, για τις οποίες η Eurostat κρατάει επίσης δεδομένα και έχουμε περιοριστεί στις 28 χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό που έχουμε κάνει είναι, κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ. Υπάρχει... Μισό λεπτάκι να το δούμε λίγο. Ναι, να ανοίξουμε λίγο το αρχείο. Είναι το 551 από την ιστοσελίδα.
το οποίο μπορούμε να το αποθηκεύσουμε κιόλας με το όνομα καλύτερα boxplot.r, να είμαστε πιο συνεπείς. Και κοιτάξτε τώρα λίγο, τα στοιχεία αυτά για ευκολία τα έχω ήδη τοποθετήσει εδώ σε μια μεταβλητή, την IR. IR σημαίνει Inflation Rate, 13 για το 2013 και 12 για το 2012. Έχουν χωριστεί σε 4 γραμμές έτσι για να είναι πιο εύληπτα στην οθόνη του υπολογιστή. Αν εκτελέσουμε λοιπόν αυτή την εντολή εδώ, θα τοποθετήσουμε αυτές τις 28 τιμές στην μεταβλητή IR13 και εδώ στη συνέχεια στην IR12 για αυτές τις δύο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα λίγο πόσο απλά είναι τα πράγματα. Συγγνώμη. Λοιπόν, το θηκόγραμμα γίνεται με την εντολή box plot. Η εντολή box plot παίρνει σαν όρισμα ένα ή περισσότερα διανύσματα τιμών, όπως εδώ, και μπορεί πολύ εύκολα να μας δώσει ένα θηκόγραμμα όπως είναι αυτό εδώ. Στην οθόνη σας υπενθυμίζω ότι βλέπουμε ένα γράφημα όπου εδώ αυτή η κεντρική γραμμή είναι η διάμεση από αυτές εδώ πέρα τις τιμές. Με λίγα λόγια, αν δώσουμε εδώ summary, την εντολή summary για το IR13, να δούμε δηλαδή τα περιγραφικά στατιστικά αυτής της μεταβλητής, αυτή εδώ η μεσαία έντονη γραμμή αναφέρεται στη διάμεση τιμή, στο median, το οποίο στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το 1,35, το 1,35. Από εκεί και μετά, αυτή εδώ η γραμμή, στο άνω όριο δηλαδή, είναι αυτό εδώ, το τρίτο τεταρτημόριο, το 1,95, και η κάτω γραμμή εδώ στο ορθογώνιο είναι το 0,5 που αναφέρεται στο πρώτο τεταρτημόριο. Η απόσταση ανάμεσα σε αυτές τις δύο, άκρες του ορθογωνίου, κυρίες και κύριοι, είναι πόσο? Είναι, ας το δούμε λίγο εδώ, 1,95 μείον 0,5. Είναι 1,45. Από εδώ δηλαδή μέχρι εδώ. Αυτή την απόσταση μπορούμε να την πολλαπλασιάσουμε με το 1,5, που είναι το 2,175, και τόσο είναι το μήκος αυτής εδώ της απόστασης και αυτής εδώ της απόστασης. Με λίγα λόγια, προσέξτε να τη λέω τώρα κάτι, αυτό εδώ το ποσό, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ, μπορούμε να πούμε ότι διαφέρει κατά 2,175. Έτσι σχηματίζεται αυτό το box plot, αυτό το θηκόγραμμα. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να δούμε και το δεύτερο. Για παράδειγμα, να το συγκρίνουμε την κατανομή που είχε ο πληθωρισμός για το 2012, κάνοντας δηλαδή το box plot του IR12, που είναι αυτό εδώ. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε και outliers, έχουμε δηλαδή σημεία τα οποία είναι έξω από το θηκόγραμμα κατά κάποιο τρόπο, είναι οι λεγόμενες έκτροπες τιμές, απέχουν πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από τη διάμεσο, όπως είδαμε έτσι προηγουμένως. Ένα όμως καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι να τοποθετήσουμε και τα δύο θηκογράμματα στο ίδιο γράφημα, έτσι ώστε να μπορούμε πιο εύκολα να τα συγκρίνουμε. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να ενώσουμε τις δύο μεταβλητές σε μία με την εντολή C-Bind, με αυτή δηλαδή την εντολή η οποία ενώνει διανυσματικά τις τιμές κατά στήλη, και να πάρουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα, όπου έχουμε αριστερά το 2012 και δεξιά το 2013. Σας υπενθυμίζω ότι η εντολή C-Bind δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ενώσει κατά στήλη δύο διανύσματα. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα της είναι αυτό εδώ. Έχει πάρει δηλαδή στην πρώτη στήλη, στην αριστερή, την πρώτη μεταβλητή, την IR12, και μετά την IR13. Αν καλέσουμε την box plot με δύο τέτοιες μεταβλητές, με δύο στήλες δηλαδή, θα γίνουν, όπως καταλαβαίνετε, δύο θηκογράμματα, αντί να γίνει μόνο ένα και ούτω καθεξής. Αυτή εδώ τώρα η εντολή box plot, έχοντας συμπεριλάβει σαν όρισμα με το C-Bind και τις δύο μεταβλητές, μπορεί να πάρει κάποιες επιπλέον επιλογές, όπως πάντοτε συμβαίνει με τα γραφήματα στην R. Για παράδειγμα, να ορίσουμε έναν τίτλο, μια ετικέτα αν θέλετε, στον κάθετο άξονα, που τώρα λείπει, να πούμε ότι είναι Inflation Rate, και στη συνέχεια με την επιλογή Names να ορίσουμε τις ετικέτες που θα δοθούν εδώ στον οριζόντιο άξονα, να μην είναι απλά κάποια έτσι άχαρα ονόματα μεταβλητών, αλλά είναι συγκεκριμένα, για παράδειγμα, το 2012 και το 2013, μιας και εκεί αναφερόμαστε.
και να έχουμε αυτού του τύπου το γράφημα τώρα πια. Επιπλέον, κυρίες και κύριοι, μπορούμε, για να κλείσουμε λίγο έτσι αυτό το βίντεο σχετικά με τις επιλογές της εντολής BoxPlot, μπορούμε να επέμβουμε στο στυλ της εμφάνισής του αλλάζοντας κάποια χαρακτηριστικά χρωματικά. Για παράδειγμα, εδώ όπως καταλαβαίνετε θα χρωματιστεί η περιοχή που είναι μέσα στο ορθογώνιο με ένα χρώμα το οποίο είναι το ελαφρώς έτσι κιανό, και οι γραμμές οι οποίες θα σχηματιστούν στο γράφημα θα έχουν μια μισή φορά το πάχος από αυτές που βλέπουμε τώρα στην οθόνη, θα είναι αυτές εδώ. Συγγνώμη λίγο, ξεφύγαμε λίγο, είμαστε εδώ και εδώ. Ναι, λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα η γραμμή εδώ πέρα είναι πιο έντονη, έχει πάχος 1,5 για να είναι έτσι πιο, ας το πούμε, καλύτερα ορατή και πιο έτσι χτυπητή στο μάτι, και το χρώμα εδώ του ορθογωνίου έχει πάρει ένα ελαφρώς κιανό χρώμα. Προφανώς εδώ μπορείτε να επιλέξετε οτιδήποτε άλλο χρώμα θέλετε. Σας θυμίζω ότι τα χρώματα που έχετε στη διάθεσή σας μπορείτε να τα δείτε με την εντολή Colors και να διαλέξετε ένα οποιοδήποτε από τα 650 περίπου χρώματα που είναι προεπιλεγμένα και έχουν κάποιο όνομα. Αυτά σε γενικές γραμμές, κυρίες και κύριοι. Θα μείνουμε μονάχα λίγο στους υπολογισμούς γύρω από το θικόγραμμα για να υπενθυμίσουμε λίγο το εξής. Ας πάρουμε λίγο τις επιλογές που είχαμε στο 2000. Είχαμε μιλήσει λίγο για το 2013. Ας δούμε τώρα το summary statistics, δηλαδή τα περιγραφικά στατιστικά του 2012. Τα οποία είναι αυτά εδώ. Όπως βλέπετε, ο διάμεσος είναι εδώ στο 2,8. Συγγνώμη. Και το πρώτο τεταρτημόριο είναι στο 2,4 και το τρίτο τεταρτημόριο στο 3,32. Αυτές οι τιμές είναι εδώ και εδώ. Λοιπόν, πώς μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό εδώ το σημείο του θικογράμματος. Αυτό το σημείο του θικογράμματος, κυρίες και κύριοι, για να το υπολογίσουμε, κοιτάξτε λίγο τι πρέπει να κάνουμε, το οποίο όπως βλέπετε είναι λίγο πάνω από το 4. Πρέπει να βρούμε την απόσταση ανάμεσα στο πρώτο και στο τρίτο τεταρτημόριο. Δηλαδή να αφαιρέσουμε για παράδειγμα το 3,325 μείον το 2,4. Αυτή την τιμή, το 0,925, θα πρέπει να την πολλαπλασιάσουμε με το 1,5, μια μισή φορά δηλαδή. Αυτό το 1 περίπου το 1,4, κυρίες και κύριοι, το προσθέτουμε και το αφαιρούμε εδώ στη διάμεση τιμή, σε αυτό το median, εδώ δηλαδή, σε αυτήν εδώ πέρα την τιμή. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε λίγο ακριβείς, θα γράψουμε εδώ 2,8 συν αυτήν εδώ την τιμή και εδώ επίσης θα την αφαιρέσουμε και να πάμε προς τα κάτω. Αυτές εδώ οι τιμές, κυρίες και κύριοι, είναι οι οποίες έτσι συζητάμε. Το 4,2 για παράδειγμα είναι αυτό εδώ. Και προσέξτε να δείτε λίγο τώρα κάτι. Μπορούμε να το δούμε και εδώ. Αυτή εδώ. Εδώ λοιπόν είναι η... Τι δεν γράφουμε.